Στην Κύπρο έφτασαν τα πρώτα 1200 εμβόλια της εταιρείας Μοντέρνα. Το συγκεκριμένο εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις με απόσταση 28 ημερών. Αν και είναι μικρή η ποσότητα που παραλάβαμε προς το παρόν, έφτασαν χθες το βράδυ αργά και αναμένεται με τα επόμενα ραντεβού που θα είναι στη διάθεση των πολιτών από τη Δευτέρα να προσθεθούν και αυτές οι δόσεις παράλληλα με το εμβόλιο της της Pfizer. Τα 1200 εμβόλια φυλάσσονται σε ένα εκ των δύο ειδικών ψυγείων χαμηλή ψήξη που διαθέτει η Κύπρο. Σε αντίθεση, ωστόσο, με το εμβόλιο τη Πάιζερ, το οποίο φυλάσσεται στου μείον 70 βαθμού Κελσίου, αυτό τη Μοντέρνα μπορεί να παραμείνει σε θερμοκρασία 2 έω 8 βαθμών Κελσίου για 30 ημέρε, ενώ μπορεί να αποθηκευτεί στου μείον 20 βαθμού για 6 μήνε. Στι ερωτήσει των πολιτών για το νέο εμβόλιο που ενέταξε στη φαρέτρα τη η Κύπρο, έσπευσε να απαντήσει το Υπουργείο Υγεία. Μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι οι πιθανέ παρενέργειε του εμβολίου περιλαμβάνουν τοπική ευαισθησία, πρίξιμο, ερυθρότητα στο σημείο εμβολιασμού, ρήγο, αίσθημα κόπωση, πονοκέφαλο, ναυτία, εμετό, μυϊκό πόνο ή πόνο στις αρθρώσεις, αίσθημα πυρετού και πρίξιμο αδένων. Τα συμπτώματα αυτά συνήθω διαρκούν λιγότερο από μία εβδομάδα. Επίση, διευκρινίζεται ότι το εμβόλιο δεν μπορεί να προκαλέσει την νόσο COVID-19 στον εμβολιαζόμενο. Ορισμένα άτομα, ωστόσο, ενδέχεται να προσβληθούν από τον κορονοϊό παρά το γεγονό ότι έχουν εμβολιαστεί. Ο εμβολιασμό, όμω, θα μειώσει τη σοβαρότητα τη τυχόν λίμωξη. Τονίζεται επίση ότι απαιτείται εμβολιασμό και με τι δύο δόσει του εμβολίου για να μειωθεί η πιθανότητα ένα άτομο να νοσήσει σοβαρά ή να πεθάνει. Άρχισε σήμερα ο εμβολιασμό των παιδιάτρων, ενώ τι επόμενε μέρε θα αρχίσει και ο εμβολιασμό των προσωπικών ιατρών ενηλίκων. Την ερχόμενη Δευτέρα φτάνουν στην Κύπρο άλλε 6.825 δόσει του εμβολίου της Pfizer, ενώ μέχρι στιγμή η Κύπρο έχει παραλάβει συνολικά 31.425 εμβόλια. Τα επόμενα ραντεβού για τους πολίτες θα είναι διαθέσιμα την ερχόμενη Δευτέρα από τις 9 το πρωί μέσω της πύλης εμβολιασμού και αφορούν στους εμβολιασμούς ατόμων άνω των 80 ετών. Τα διαθέσιμα ραντεβού σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας θα ανέρχονται στις 4.000.